Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νέακρήτη.gr. Τρίτος θάνατος δικυκλιστή μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη, καθώς σήμερα έχασε τη ζωή του ένας 21χρονος στο δρόμο για Μαλάδες Ηρακλείου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο νεαρός άνδρας. Μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια ενός 50χρονου στο Ηράκλειο που προχώρησε σε δωρεά οργάνων, χαρίζοντας ζωή μέσα από το θάνατο. Συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι ήταν επιθυμία του ίδιου του εκλειπώντος πριν φύγει από τη ζωή να γίνει δωρητής οργάνων. Και την Υπερπανσέλινο θα απολαύσουν όσοι στρέψουν το βλέμμα στον ουρανό το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας. Η πρώτη Πανσέλινος του έτους συνδυάζεται με ολική έκλειψη, ενώ ταυτόχρονα το φεγγάρι θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο από τη Γη. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.